Μια μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στην καθημερινή συγκρίνει τα ποσοστά σε 15 χώρε για το πόσο χρόνο δαπανά μια μητέρα και ένα πατέρα για τι δουλειέ του σπιτιού. Άρα, και ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Σημερινή καλεσμένη στο podcast, στο Explainer του Music 247, είναι η Μαριλέλα Ντονοπούλου, είναι διευθύντρια στο Lady Like. Γεια σα. Σκληρά εργαζόμενη. Αυτό μάνα, μάνα, σε, εργα, μάνα εργαζόμενη σε πολύ ανταγωνιστική δουλειά όπω είναι η δημοσιογραφία το ίντερνετ θέλει πολλές ώρες και να σε, να αυτό το από πάνω συνέχεια για να προκόψεις και να ανέβει την Ξέρω την ιεραρχία, δεν ξέρω <laughs> από όλα αυτά. Ναι. Στα Στος νούμερα κυρίω. Στα λοπάτια, τη επιτυχία <laughs> ναι και όλα αυτά. Από αυτό το λέω ότι θα και πολύ χρόνο στη δουλειά σου. Ναι, <laughs> <laughs> και ήθελα να σε ρωτήσω, ξεκινώντα θα πάμε σιγά σιγά στο θέμα <σχε> να το παρουσιάσουμε, γιατί νομίζω ότι θα έχει και ενδιαφέρον. <σχε> Πόσες Πόσε ώρε πιστεύει ότι δαπανά τη μέρα στο να κάνει δουλειά του σπιτιού, Ναι. Ε... Δουλειά του σπιτιού, δηλαδή από πλήσιμο φαγητό, μαγείρεμα, ξεσκόνισμα. Πε... Δεν βάζει και το παιδί μέσα. Ε, το παιδί είναι δουλειά του σπιτιού. Όχι. Όχι. Αυτό σου ναι. λέω. Μιλάμε για τα αυτά, τα ε, νοικοκυρίστικα που, που λέμε. Τα σκουπίδια, τα πετάξια. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, κοίτα τώρα. Έχει πετύχει και μια περίπτωση που είναι άκρο ψυχαναγκαστική. Δηλαδή, δεν με συγκαταλέγω στην κλασική αυτή κατηγορία ανθρώπων. ανθρώπων ναι, γιατί έχω διάφορους ψυχαναγκασμού. Εγώ ξέ, δεν μπορώ ας πούμε να μπω στο σπίτι και να είναι ακατάστατο, Θέλω να το έχω έτοιμο από πριν. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να δώσω μια πιο. Ε, ας πούμε, ξέρεις να τα βγάλω λίγο όλα αυτά. Ε, ξέρω εγώ, από την ώρα που μπαίνω, δηλαδή πέσω ότι μπαίνω χονδρικά 7 η ώρα στο σπίτι μου, ναι. ε, μέχρι τις ε, 9, 9,5 ώρα δεν, δεν με ακουμπάει, ο, ο, συγγνώμη, τα οπίστια μου δεν ακουμπάνε σε καρέκλα και τέτοια σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δαπανάς περίπου 120 λεπτά την ημέρα. Βάλε και ένα μισάωρο, μία ώρα. Ξέρεις τα μετράω τώρα γιατί ναι, ναι, μπορούν ναι. πάρα πολλά. Αλλά ναι, ένα, ένα δύο ώρο, τρία την ημέρα. Ναι, και είμαι και περίπτωση με βοήθεια. Δηλαδή το, πώς το λένε, αυτό το που σηκώνουν το σπίτι γενική και τέτοια δεν κάνω εγώ. Συνδέρωμα ναι. δεν κάνω εγώ. Είμαι από τι περιπτώσει που έχω και μια βοήθεια στο σπίτι ε, δύο φορέ το μήνα και τα πολύ βαριά πράγματα τα κάνει ε, αυτό ο άνθρωπο που. Ο, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλίδι μα, προφανώ είναι μια γυναίκα. Ναι. Ε, και έχω και περί, περίπτωση συντρόφου. Που... Αυτό που... εδώ χωρί να, να θέλω να χαλάσω οικογένεια. Ναι, 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 Ο σύντροφο πόση ώρα πιστεύει ότι θα ε, γι' αυτό έκανα πριν το, την, την ώρα ε, τη σε σχέση με το παιδί. Ναι. Ε, δεν θα πάνα δύο και τρει ώρε σίγουρα. Ε, θα πω τι μισέ από ποικιμία μια μισή ώρα. Ε, είμαι, είμαι, η έρευνα, ναι. άμα το σκεφτεί. <laughs> ε, για την το οποία το θα έρευνα. μιλήσουμε, ναι, ναι. Ε, ασχολείται πολύ με το. Ε, ασχολείται πολύ με το παιδί. Ναι, ναι, είναι, ασχολείται πολύ με το παιδί. Ναι. Οπότε ξέρει, δεν είναι. Τα έχουμε μοιράσει κάπω έτσι. Ε, σίγουρα δεν, αν με ρωτά, ε, δεν είμαι. Πώ το λένε, ε, Απόλυτα ικανοποιημένη από όλο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω ότι είμαι σε καλό επίπεδο. Σε καλό επίπεδο, εντάξει. Mm. Κοίτα, υπάρχει μια έρευνα που έγινε mm -hmm. ε, πρόσφατα, Ρωτήσαν σε 15 χώρε. 74.630 άτομα, δηλαδή έχουμε ένα καλό mm. ποσό. Μπορούμε να πούμε. Μητέρε και πατέρε, με παιδιά ηλικία κάτω των 18 ετών, είναι το, 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 το δείγμα που ψάχνουν. Mm -hmm. Πόσε ώρε δαπανά η γυναίκα και πόσε ώρες δαπανά ο άντρα, η μητέρα και ο πατέρα σε αντίστοιχη περίπτωση, στι δουλειέ του σπιτιού. Στην Ελλάδα. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά, διότι στην ουσία χάνουμε μόνο από την Ιταλία. Χάνουν οι γυναίκε. Στην Ιταλία οι γυναίκε δαπανούν 297 λεπτά τη μέρα. Πόσο είναι αυτό, Κρυστάλλινγκ? Ε, κάτω από τα 60, ε, πέντε ώρε σχεδόν. Πέντε ώρε. Ναι, ναι. Σε δουλειά σου mm -hmm. Τη στιγμή που οι άντρε δαπανούν 67 λεπτά, δηλαδή μία ωρίτσα και 7 λεπτάκια. Στην Ελλάδα έχουμε 282 λεπτά, πέντε ώρε δηλαδή πάλι στην ουσία, ναι, δηλαδή μία μιο... ωρίτσα λεπτά. Τη στιγμή που οι άντρε δαπανούν περίπου το 1 πέμπτο του χρόνου. 59 λεπτά στις δουλειέ του σπιτιού σύμφωνα με αυτά που δηλώνουν ε, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί σημαίνει και πολλά για το πως λειτουργεί η κοινωνία μας εδώ, ναι. δηλαδή συγκρινόμαστε πολύ με τις χώρες των το, 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 το Βαλκανίων Σερβία έχει 263 λεπτά ε, η γυναίκα 87 ο άντρας, στη Ρουμανία είναι 281 λεπτά η γυναίκα 101 ο άντρας ανεβαίνει κάπως και στην ουσία όσο ανεβαίνουμε και πιο πολύ Φρος στο βορρά, στο βορρά mm -hmm. Δεν είναι ότι πέφτει τόσο πολύ. Ε, σε ορισμένε χώρε πέφτει πολύ και η συμμετοχή τη γυναίκα. Δηλαδή, προφανώ αυτό σημαίνει και πράγματα για την ισότητα στην εργασία mm -hmm. και σε διάφορα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, στην Νορβηγία υπάρχουν 187 λεπτά γυναίκα, 134 ο άντρα. Στη Φιλανδία 186 γυναίκα, 125 ο άντρα. Αλλά πούμε ε, σε χώρε όπω η Γερμανία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία και η Ισπανία. Οι γυναίκε συνεχίζουν και δαπανούν κοντά, λίγο κάτω από τι 4 ώρε ναι. στι δουλειέ του σπιτιού. Ε, να σου πω κάτι. Αυτό είναι δείγμα, πιστεύει, μια γενικευμένη, α πούμε, θα το λέγαμε, πατριαρχία που εντοπίζουμε και μέσα στο σπίτι, ή είναι κατάλοιπο παλιών εποχών, είναι ότι η, ειναι καταλοιπο παλιων εποχων ειναι οτι αυτο που είπε και εσύ, ότι εσύ, σου, σου, έχουν δημιουργηθεί όλοι αυτοί οι ψυχαναγκασμοί στην ουσία. Mm. Ότι πρέπει το σπίτι σου να είναι τέλειο, γιατί πρέπει να δείχνει και εσύ τέλεια. Mm. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ. Ναι, κοίτα, είναι όλα αυτά. Ε, βασικά είναι απόλυτα εξηγήσιμο το ποσοστό είναι απόλυτα εξηγήσιμο γιατί. Γιατί και η Ελλάδα και η Ιταλία ε, με αυτή τη σειρά, νομίζω, η, και ναι, νομίζω μας ξεπερνάει λίγο η Ιταλία, είναι οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών Μάλιστα. στην Ευρώπη. Ε, Κάτω περισσότερο σπίτι. Ναι. Ε, ναι. Και θέλω να και στα τηλεπαιχνίδια. Τώρα γιατί το Επάγγελμα κάνετε οικιακά. Το οποίο εντάξει... Ε, δεν εγώ... είναι, δεν το υποβαθμίζω. Όχι, σε, σε καμία περίπτωση. Ναι. Απλά εγώ θεωρούσα, να σου πω την αλήθεια, ότι αυτό το έλεγαν ε, 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 οι μαμάδε μα, ξέρει τώρα μια γυναίκα 40 χρονών μου φαίνεται κάπω περίεργο να... Ε, περιορίζεται στα οικιακά ναι. έτσι, της γενιάς μας ε, ωστόσο τα νούμερα μιλάνε ε, μία στις 7 γυναίκες στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΩΣΑ και επίσημες, ας πούμε, επίσημα στατιστικά και τα λοιπά εργάζονται σε καθεστώς ε, μερικής απασχόλησης ε, αμείβεται με χαμηλότερο μισθό γι' αυτό σου λέω είναι όλα 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 αλληλέντα σχέση με το που πει πριν τώρα ξέρεις του, στο, ε, στο προσωπικό εγώ όσο έμενα μόνη μου δεν Έκανα τίποτα. τίποτα. Τίποτα, ρε παιδί μου, δηλαδή σε σημείο, ξέρει που. Καθόλου. Ο... Αποκτώντα οικογένεια και τα λοιπά, πήγα σε ένα τελώ διαφορετικό τριπάκι. Δεν μου το επέβαλε ποτέ κανένα ρητά ή συνειδητά. Ε, μπήκα όμω. Ε, δεν ξέρω. Ε, φυσικά όλα αυτά τα πράγματα είναι. Ε, θα πάμε πάλι στο ίδιο. Είναι στερεότυπα. Εννοείται. Μάλλον πρώτα θα μα βγει η ψυχή και μετά. Θα ναι, το, αυτό, χουί, το ναι. ε, Σε σχέση τώρα με αυτό που. Κοίτα, έχουν μεγαλουχηθεί που... και αυτό... γένειες δηλαδή στην ουσία και από μανάδε, δηλαδή πάρα πολύ, ότι τα αγόρια μα, ότι του πάμε το ποτήρι το νερό, του μαζεύουμε το πιάτο όταν τελειώνει, ότι υπήρχε και πάντα παλιότερα. Τώρα δεν ξέρω πώ. Δεν πάμε να πούμε ότι ξυπλοώσουμε πώ διαμορφώνονται τα παιδιά, πώ μεγαλώνουν τα παιδιά. Υπήρχε πάντα ένα. Ότι ξέρει τη δουλειά του σου δεν του κάνουν οι άντρε. Ναι. Δηλαδή, υπήρχε και ένα στερεότυπο τέτοιο ότι στην κουζίνα σου κτλ. Ναι, ναι. Ε, και ακόμα και σαν αστείο, δηλαδή. Υπάρχει και αυτό και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το. Α, ε, πώς, ε, πώς λέμε ότι μας κάνουν mansplaining σε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει το αντίστροφο, το οποίο φυσικά γυρνάει boomerang. Το άστο θα το κάνω εγώ ναι. καλύτερα. Γιατί εσύ δεν ξέρει, γιατί εσύ θα κάνει εκατόρες, γιατί θα το κάνει λάθο. Ε, αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ. Ε, από τα μικράτα του. Ναι. Δηλαδή, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δε, τώρα δεν ήθελα το να σκώσουμε τα δάχτυλα και να γερρύψουμε ναι. ευθύνε και τέτοια. Αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και οι οικογένειε και οι μαμάδε και οι μπαμπάδε. Αλλά θα μιλήσω περισσότερο για τις μαμάδες Γιατί είναι αυτές που το έχουμε φάει κιόλας έτσι. Ε, Αυτό το πράγμα άμα δεν το κάνεις ε, στρα, ε, πώς το λένε, Με στρα, στρατηγική ας πούμε προσήλωση ναι. και Να πει ότι ξέρει τι Πρέπει εγώ αυτό το παιδί Αυτό το, το γιο μου να τον μάθω Ότι ξέρεις, ερχόμαστε μαζί Φτιάχνουμε το τραπέζι Όπα ναι. που πας το πιάτο σου ναι. πίσω ε, Γιατί ε, δεν, δεν θα γλιτώσουμε πουθενά ε, Ακόμα και στο σχολείο τα βλέπει μοιρασμένα. Αγόρια κορίτσια. Τα κορίτσια πιο πολύ θα κάτσουν να, να παίξουν στο κουζουνάκι κτλ. Μιλάω για τώρα προνήπια, νήπια και παιδικού και τέτοια έτσι. Που από εκεί ξεκινάνε όλα. Ε, τα αγόρια θα παίξουν την μπάλα. Όλα, όλα, όλα αυτά, αν τα βάλει, είναι κομμάτι του ίδιου, α πούμε, τη ίδια μεγάλη εικόνα. Θα σου πω μια ιστορία. Φυσικά. Μ' αρέσουν οι μπάρκετ, μου αρέσουν οι ιστορίε σου και όχι μόνο σε μένα. Είμαστε στη Γαλλία, στη mm? στην εξοχή. Κάτω από τα Πυρηνέα, σε ένα σπίτι καλοκαίρι, δροσιά, ωραία, έτσι, με μια παλιά αποθήκη που την έχουν φτιάξει ωραίο μεγάλο σπίτι. Πολύ ωραία. Και είμαστε κάποιοι Έλληνε σε ζευγάρια και κάποιοι Γάλλοι ζευγάρια. Mm -hmm. Και αυτό που έχει το σπίτι, α πούμε. Και φτιάχνουμε, επειδή είμαστε φιλοξενούμενοι, φτιάχνουμε το, το, το φαγητό, τα λοιπά, Σε βρίσκεται στο τραπέζι, το τρώμε. Ξέρω μακαρόνια με τυρί, δεν ξέρω αν ήταν, δεν ήταν κάτι φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Το τρώμε και μετά φέρει σκόρετα αυτό που έχει το σπίτι και πάει στο σαλόνι. Και βγάζει τέσσερα σφινάκια για ουίσκι ναι. και σερβίρει το καλό ουίσκι μόνο στου άντρε. Πολύ ωραία. <laughs> Γιατί υποτίθεται, δηλαδή ενώ δεν μειώνουν με μια ανατροπή, Ναι, ναι, ναι. Προφανώ το έχουμε και πολύ και στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά και εκεί ότι οι γυναίκε πρέπει να μείνουν μέσα στην κουζίνα να πλύνουν το, τα πιάτα και να καθαρίσουν και ότι εμεί έπρεπε να πάμε έξω να χαλαρώσουμε. Ναι, ναι, <laughs> ναι, <laughs> ναι να πιούμε <πιείτε laughs> το, το, το ποτοπούλο, <laughs> ναι, ναι. δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν φρέ... εξωφρενή. Εντάξει, προφανώ Εμφανίστηκαν οι Ελληνίδε και λένε πού είναι το ποτήρι μου και τα λοιπά. Μπράβο. Με τη μία. <laughs> ε, και εκεί, αλλά ότι ήταν φοβερή και εκείνη την ώρα. Ένιωσε πολύ ότι στερεοτυπικά, ξέρετε εγώ δεν θα μπλεχτώ εδώ, θα πάω να κάτσω απ' το ουσκάκι μου και κάνω να μπλέκω Και να τώρα, τώρα. πληθούν μαγικά. Ακριβώ. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι. Κοίτα μου, να σου πω κάτι. Ε... Ε, και αυτό πήγε και στην Ελλάδα πολύ. Φύγε πίνε στο καφενείο να κάτσω εγώ στο σπίτι. Φυσικά. Ε, και στο σήμερα τώρα να πάμε λίγο. Είναι εξαντλητικό αυτό ναι. και είναι βασική αιτία τσακωμού στα σπίτια, Full. βασικής μανούρας και όχι ένας τσακωμός που θα γίνει, ξέρεις, αυτά τα one-off. Μιλάμε για πράγματα τα οποία μένουν. Και από Σουβαράνε εκεί ξεκινάει και αρχίζεις και μιλές, αρχίζεις, πετάσεις, πάσεις το πίσω σου, ναι. και θυμήθηκες προχθές που μου είπες εκείνο. Ναι, και ναι, ναι, αυτό, ναι. αυτό ναι, είναι πράγμα το λένε, λένε, ναι, αυτό που έγινε... Γιατί κάποιο δεν μάζει σε ένα πιάτο, λέει, ξεκινάει. Ακριβώς, αλλά... Σκέφτεσαι τώρα, μπαίνει και λίγο στο μυαλό. Λε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, okay, οκ. Δουλεύουμε το ίδιο. Γιατί πια ναι, δουλεύουμε ναι. και οι δύο. Που... Τώρα, για για τι αμοιβέ, μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώ οι αμοιβέ είναι. Υπάρχουν. Το λένε και τα ποσοστά και το λένε γύρω, Ναι, υπάρχει μεγάλη. Οι γυάλινε οροφέ και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο ίδιο καζάνι. Από εκεί και πέρα. ή το άλλο που λένε, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ότι ξέρει. Εγώ συνεισφέρω περισσότερο, επειδή έχω τα χρήματα και στον άντρα ε, πάει αυτό και η γυναίκα ας πούμε εντάξει θα κάνει κάτι παραπάνω στο εδώ, θα ασχοληθεί, βασικά θα κάνει κάτι παραπάνω, θα κάνει τις δουλειές στο σπιτιού και τα έχουμε χωρίς ιό, ναι. έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που οι γυναίκες βγάζουν περισσότερα χρήματα από τους άντρες, δηλαδή και πάλι βλέπει ότι πάλι ότι όλη την. Mm. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το στερεότυπο μα έχει ρουφήξει. Απ' την άλλη πλευρά όμω, όταν γίνεται αυτό, λες μια, δύο, τρει. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ε, ε εντελώ. Ε, Πώ να σου το πω, έχουμε ξεφύγει από τι έρευνε και έχουμε μπει στα σπίτια τώρα ναι. με τα που Λε μια, δύο, τρει. Δεν θα μου βγει εμένα η πίστη. Ναι. Δηλαδή, τι να σε κάνω και σένα, βρε αγάπη μου, κατάλαβε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, το Δεν <laughs> ξέρω που μου το λε αυτό. <laughs> 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 και, δεν το ξέρω θα το πει αυτό. Ναι. Οπότε το, το, το χειρίζομαι. <laughs> υπάρχει μια αρχή, Ότι θα φτάσουμε στο τέλο. Θα φτάσουμε εκεί. Αφού δεν μπορεί, άστο. Α, ναι. Το ξέρω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το. Το, το έχουμε μάθει πώς Και πάει. το ψηλό... Ψιλο... Το... Το... το, το... το ναι, γιατί το θέμα ότι ο Νορβηγό που κάνει τα 134 λεπτά. Προφανώ αυτό δεν γίνεται γιατί έχει μια γυναίκα η οποία του λέει Ξέρει τι, σήκω Όλαφ και Όχι. πήγαινε εκεί και κάνε και, <laughs> και φτάνει και, μην κάθεσε. Βλέπω να κάθεσε παλαμάκια τσόπ τσόπ που σηκώνε και δουλειά του Είναι οργανικά βγαίνει αυτό. Φυσικά. Δηλαδή βγαίνει από κοινωνικά είναι το ζήτημα. Μεγα... Μεγάλο μεγάλωσε έτσι, μεγάλο αλλιώ. Πάλι μπαίνουμε στη διαδικασία, επειδή μου ξέρει αυτό να εκθιάζουμε το... του τους... από εκεί γείτονε. Ε... Βέβαια, τώρα εντάξει, να το χαλαρώσουμε και λίγο. Ε, εγώ διάβασα προχθέ ότι αυτέ τι μέρε, ξέρει στην επικαιρότητα, παίζει ένα ε, τέτοιο. Η Τζένιφερ Λόπε Μπεν Νάφλινγκ έχουν χωρίσει, έχει πάει σε άλλα σπίτια κτλ. Και ήταν, λέει, ένα από του βασικού λόγου που τα πήρε η Τζένιφερ και τα ο λοιπά. ο Μπεν. Είναι ότι είναι ακατάστατο. Ναι. Τα, τα πετάει, λέει, από εδώ και από εκεί. Και φαντάζεσαι τώρα. Δεν έχουν ένα άνθρωπο να του βοηθήσει η Τζένιφερ Λόπε. Δηλαδή 300 δισεκατομμύρια <laughs> Ναι, αλλά το έχει <laughs> πιάσει η Τζένιφερ ότι είναι ακατάστατο. Ναι. Κατάλαβε. Φυσικά και έχουν. Έτσι, εδώ έχουμε εμεί, δεν τα έχει η Τζένιφερ. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάνει trigger αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, και σε μια κοινωνία που μιλάει πάρα πολύ πια ε, ευτυχώ για θέματα ισότητα φίλου και τα λοιπά. και όλα αυτά τα πράγματα, πα και τα κάνει adjust στο σπίτι σου και τέτοια. Δεν είναι. Πρέπει να αλλάξει το πράγμα. Σε εμά δεν πρόκειται. Εμεί το έχουμε χάσει το παιχνίδι ναι. λίγο πολύ. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι επόμενε γενιέ. Και οι επόμενε γενιέ, ε, τι οποίε εμεί μεγαλώνουμε, θα πρέπει λίγο να, λένε, να, να, φτιάξουν τα πράγματα και προ τα αγόρια και προ τα κορίτσια. Του ξέρει τι, δεν είναι υποχρέωση. Αντωξέ τι γίνεται. Νομίζω πέρα από το τι κάνει ο καθένα στο σπίτι <συστηρίζεται> και πώ μεγαλώνει τα παιδιά του και τι, τι πρότυπα παίρνει κάθε παιδί και όλα αυτά. Ε, εντάξει, πιστεύω και το κοινωνικό και οικονομικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Πάρα δηλαδή, πολύ. όταν ο άντρα μια, μια ζωή αμοιβεται παραπάνω. Φυσικά. Και θεωρεί ότι ξέρει τι, εγώ μπαίνω στο σπίτι μέσα και αφού εγώ φέρνω τα λεφτά, έλα μου να πετάξω και τα πουτσια μου ναι, ναι, στο, ναι. Και, στο κεφάλι σου πάνω και μάλιστα θα τα αφήσω αυτό που δεν Αφού ε, εγώ φέρνω τα λεφτά, τι θε τώρα και με, με ζαλίζει, κάπω υπάρχει έντονα αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ έντονο. Υπάρχει ε, μία στι δύο Ελληνίδε απασχολείται. Είναι ένα 52,4% το, το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών στην Ελλάδα. Ναι, είναι, είναι, αυτό, είναι μία στι δύο. Ε, Προφανώ. Ε, και πολύ βασικό και, το, και αυτό που θα σου πω τώρα, ένα 49% διακόπτη ε, βγαίνει από την αγορά εργασίας για ένα διάστημα μικρό-μεγάλο, τώρα αυτό δεν το ξέρω, για, για τα παιδιά για, και τα παιδί. λοιπά, το αντίστοιχο είναι 4% για ναι. τους άνδρες. Οπότε, ξέρεις, αυτό, αυτό το ποσοστό δηλαδή, που βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτή την έρευνα ε, εξηγείται γιατί και, και είναι ε, άμεσα, ας πούμε, συνδεδεμένο με το πώς δουλεύουμε, με το πώς αποσχολούμαστε. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Ναι. Δηλαδή, ξέρει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι πολύ, πολύ κουραστικό, πολύ εξοντωτικό αυτό και δημιουργεί δυστυχία. Δυ Δυστυχισμένου ανθρώπου και δυστυχισμένε σχέσει. Οπότε. Α, και υπάρχει και το, το άλλο, βέβαια, έτσι. Το, το, και αυτό το έχω ακούσει και αυτό το έχω δει. Ότι ξέρει, ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα. Θέλω και ένα χουρέψω. Τι σε πειράζει να τα βρει εκεί πέρα, να τα μαζέψω κάποια στιγμή. Εκεί πάμε σε ζήτημα. Πώ το λένε, Ότι η ελευθερία του ενό σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δηλαδή είναι ζήτημα τη κατοίκηση. Το είπα, έχω δουλέψει πολύ αυτό. Ε, μα δεν πρέπει. Σάββατο τώρα να κάτσουμε να μαζέψουμε. Ε, Κυριακή, πότε... τώρα να κάνω αυτό. Το έχω, το έχω. Τώρα, τώρα βρήκε. Τώρα βρήκε. Ναι. Αυτό ναι. το τώρα βρήκε έχει άκουσει πολύ. <laughs> ναι, ναι. Και όχι μόνο στο δικό σα το στο, σας, στο, στο, <laughs> δικό σας, στο, στο σπίτι. <laughs> ναι, ναι. Ε, οι, τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια πάντως εντάξει, Δεν θα πω για αυτή την έρευνα που λένε. Τη θυμάμαι 100 ναι. χρόνια, οπότε τα, τα ζευγάρια που κάνουν περισσότερο σεξ είναι ότι οι, με του άντρε που κάνουν δουλειά του σπιτιού. Εντάξει. Δεν ξέρω. Υπάρχει, αν... Υπάρχει μια τέτοια έρευνα την οποία σέρνουμε 100 χρόνια. Δηλαδή, εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν στα, στα ανδρικά περιοδικά, α πούμε, και τη γράφαμε ότι παιδιά κάνετε δουλειέ γιατί. Ναι. Ναι. Ε, τα πιο ευτυχισμένα πάντω ζευγάρια για μένα. Δεν ξέρω τι παιδιά θα βγάλουν, αλλά τα πιο ευτυχισμένα μεταξύ του ζευγάρια είναι τα ζευγάρια που σε αυτό το κομμάτι είναι στο ίδιο μονοπάτι. Είναι και οι δύο, ξέρει, ότι θέλω να έχω το χώρο μου ωραίο Ωραία, και τα λοιπά, Και οι άλλοι που είναι, όπα, παιδιά. Δεν... Άμα ο ένα είναι έτσι και ο άλλο είναι αλλιώ, ε, υπάρχει ζήτημα. ζήτημα ναι. Φυσικά. Μάλιστα, Φυσικά. Φτιάχνουμε οικογένειε. Φτιάχνουμε οικογένειε. Κάποιες... Δεν ξέρω, μπορεί, 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 μπορεί να, να χαλάσουν κιόλα. Ε, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Είναι, εγώ εκεί ήθελα να θέλω να καταλήξω: Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ε, πρόβλημα στα, στα σπίτια. καθημερινότητας ναι. αυτό, αυτό. Μάλιστα. Δεν αξίζει τον κόπο. Μαριλέλα, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, Σταύρο και εγώ. Ήταν η Μαριλέλα Αντωνοπούλου, διευθύντρια στο Lady Like. Στον Ήχο ο Πάνος Ράπτης. Ακούτε το Explainer, το podcast του Musicos 24/7 στο Spotify και το Apple Podcast.